13-14 χρονών και ο αδερφός μου ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, ο οποίος ήταν στην Εθνική Αντίσταση και πέρασαν τα χωνιά οι τσολιάδες και λέγανε όλος ο κόσμος να συγκεντρωθεί στην Οσία Ξένη να τον ελέξουν. Αλλά ο αδελφός μου που ήταν στην Αντίσταση δεν πήγε. Στα σπίτι μας μέσα είχαμε ένα πηγάδι, στο οποίο κατεβαίνοντας το πηγάδι αυτό την εποχή που το είχαν φτιάξει, συναντήσαν ένα μνήμα. Ένα μνήμα, κόψαν το πηγάδι, κατέβηκε, αλλά το μνήμα έμεινε. Και για να μην πάει στον πρόκο και τον πιάσουν επειδή ήταν αντιστασιακός, κρύφτηκε μέσα στο μνήμα. Ήρθαν οι χωροφύλακες στο σπίτι, ρωτάνε πόσοι, είχαμε κατάλογο πίσω από την πόρτα μας. Πόσα άτομα μένουν εδώ, 5. Ο πατέρας μου και ο αδερφός μου έχουν πάει στην Οσία Ξένη στον μπλόκο και εγώ με τη μαμά μου ήμουν στο σπίτι. Κοιτάνε γύρω-γύρω, έλεξαν το σπίτι αν δεν ήταν κανείς, δεν ήταν και αυτοί φύγανε στον μπλόκο. Έγινε ο μπλόκος, σκοτωθήκαν αυτοί που σκοτωθήκανε και έγινε τα 40 μετά. Έγινε τα 40, σε 40 μέρες στην Οσία Ξένη μαζευτήκαν να πάνε στον μπλόκο της Κοκκινιάς ο κόσμος. Και τα Μανιάτικα επάνω είχαν πολυβολείο οι Γερμανοί, τα βάλαν το πολυβολείο και σκοτώσανε αρκετούς ανθρώπους από αυτούς που είχαν μαζευτεί να πάνε στα 40 του μπλόκου της Κοκκινιάς. Γυρίζανε κάθε μέρα το βράδυ, μιλάγαμε το χωνί και λέγανε μαθαίνουν τα νέα και τα στέλνανε με ασύχανα ασύρματα στη γειτονιά μας, μένουμε στα παραπήγματα της Αγίας Σωτήρας στην παλιά Κοκκινιά και τα στέλνανε στη Μέση Ανατολή και λέγανε ότι στον Πειραιά έχει έρθει ένα καράβι τάδε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι νέα μαθαίνουν ενάντια στους Γερμανούς, μάλιστα ανατείναξε και μια μαξοστοιχεία που ερχόταν από τη Γερμανία, πήγαινε στον Πειραιά με πυρομαχικά να τα στείλουν στη Μέση Ανατολή και την ανατινάξαν στον Αγιάννη το Ρέντι. Αυτό ήταν η παρέα του αδερφού μου και των άλλων συντρόφων τους. Τελείωσε ο πόλεμος, αναλάβανε οι Εγγλέζοι και τον αδερφό μου τον καλέσαν και τον στείλανε εξορία στην Ικαρία, επειδή ήταν αντιστασιακός. Έχασε την Ικαρία 2-3 μήνες και τον καλάνε να πάει στρατιώτη. Τον καλάνε στρατιώτη εδώ στο κέντρο που κατατάχθηκε και από εκεί τον στείλανε στο Μακρόνισο. Στο Μακρόνισο κάθε 3 μήνες τους εκπαιδεύανε και τον στέλνανε στον πόλεμο. Ο αδερφός μου δεν ήθελε να πάει να πολεμήσει στους αντάρτες και τι κάνει. Όπως είναι τα σκυλιά δεμένα εκεί, πάει δίπλα στα σκυλιά με ένα πυρούνι, όπως είναι, έχει 3 το πυρούνι, κόβει το μεσαίο σύρμα και αφήνει τα 2. Και κάνει 2 τρύπες στο πόδι από εδώ και 2 τρύπες από εκεί και φωνάζει «Οχ, οχ, οχ, με δαγκώσαν τα σκυλιά». Τον παίρνει και τον στέλνει στο τρελοκομείο στην Αγία Βαρβάρα, στο Λιμωδόν Νόσον. Κάθε 10 μέρες εκεί στο Λιμωδόν Νόσον και γίνεται καλά. Του δίνει ένα χάπι αυτή, αυτός ήξερε ότι δεν είχε σχέση με αυτό το θέμα, δεν τα έπινε. Ξαναγυρνάει στο στρατόπεδο στο Μακρόνισο, σε 3 μήνες έρχεται η σειρά του πάλι να πάει. Τώρα πώς να μην πάει. Όπως παίρνει το φαΐ το μεσημέρι, έχουν φασολάδα, κάτι γίνεται εκεί, αμολάει την καραβάνη τη φασολάδα στον αξιωματικό από το καπέλο, μέχρι κάτω γίνεται μέσα στη φασολάδα ο αξιωματικός. Στο στρατοδικείο. Στο στρατοδικείο τον στείλανε, στο στρατοδικείο ήθελε αυτό. Στο στρατοδικείο δεν σε στέλνανε για ένα μήνα και να σε ξαναστείλουν. Έφαγε αυτός 6-7 μήνες φυλακή για τη φασολάδα αυτή και έτσι γλίτωσε και δεν πήγε να πολεμήσει τους συναδέλφους τους αντάρτες.